Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να αναπτύξουμε την πολιτική μας στο τραπεζικό σύστημα και ιδιαίτερα για το ποιο λόγο, για ποιους λόγους επιλέξαμε αυτή τη λύση και όχι άλλη λύση για το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Καταρχήν, επειδή οι προηγούμενοι ομιλητές και η κυρία Χρυσοβελώνη, η κυρία Γιαταγάνο, ο κύριος Γιωβανόπουλος έκαναν μία στην έκθεση της Alvarez Marshall, πολύ ευχαρίστως να σας δώσω μία περίληψη που λέει ακριβώς ότι η λύση που πρέπει να υιοθετηθεί είναι αυτή που τελικά υιοθετήσαμε. Αλλά επειδή πολλοί αναφέρθηκαν τα τρέχοντα γεγονότα του τραπεζικού συστήματος, θέλω να σας πω ότι η κυβέρνησή μας ακολουθεί με συνέπεια τις δεσμεύσεις της για τη στήριξη και την αποκατάσταση εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα και παίρνει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και κυρίως την προστασία των καταθετών. Οι καταθέσεις των Ελλήνων είναι απολύτως εξασφαλισμένες. Σήμερα βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο της ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων. Είναι γεγονός ότι χρειαζόμαστε άμεσα ένα υγιές, πλήρως κεφαλαιοποιημένο τραπεζικό σύστημα που θα αξιοποιεί συνέργειες και σημαντικές οικονομίες κλίμακας που θα προκύψουν και θα αποκτήσει έτσι πιο εύκολη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και την προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος. Μείζονος και πρωταρχικής σημασίας θέμα είναι η ολοκλήρωση των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου έως τα τέλη Απριλίου του τρέχοντος έτους, ώστε με τον τρόπο αυτό να διαφυλαχθεί η σταθερότητα και η φερεγγιότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το μοντέλο που χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα είναι η εξυγίανση μέσω συγχωνεύσεων, που προστατεύει τις καταθέσεις των πολιτών και τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων. Εξασφαλίσαμε έγκαιρα 50 δισεκατομμύρια ευρώ που κρίνονται υπερεπαρκή για την ανακεφαλαιοποίηση του συνόλου του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Να σας υπενθυμίσω ότι σχετικά με την κυπριακή κρίση η Ελλάδα στήριξε και συνεχίζει να στηρίζει τις προσπάθειες της Κύπρου για εξέβραση κάθε δυνατής λύσης που θα τη βγάλει από το οικονομικό αδιέξοδο.